Ο κύριος Υπουργός Εργασίας είναι μαζί μας, ο κύριος Κούσος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό σας μεσημέρι. Διαβάζοντας και ακούγοντας 81 έτη, θα σας έλεγα τηρήσι ζήσε μάη μου. Αλλά είναι πολύ έτσι ψυχοφθόρο να το πω, οξύμορο να το πω, να λέμε ότι κάποιοι δεν θα προλάβουν να πάρουν αυτή την επιστροφή. Ναι. Και είναι η αλήθεια. Απολογούμε, αλλά νομίζω αντιμετωπίζεται το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία. Για να σας ακούσουμε. Έχω πει ότι ένας συμπολίτης μας ο οποίος επιλέγει να φύγει στα 63 του χρόνια και να συνταξιοδοτηθεί θα έχει μία μείωση στη σύνταξη του 12%. Αυτό σημαίνει με απλά μαθηματικά ότι αν επί παραδείγματος χάρη λαμβάνει 1000 ευρώ σύνταξη στα 63, όταν θα γινόταν 65 θα λάμβανε 1120. Ναι. Είναι 12% συν. Τι συμβαίνει λοιπόν, στα δύο αυτά χρόνια, από τα 63 στα 65, ο συμπολίτης μας αυτός θα πάρει 26.000 υπομορφή σύνταξη. Εποφελείται λοιπόν 26.000. Εάν τώρα διαιρέσουμε τις 26.000 με το 120 που θα έπαιρνε αν έφευγε στα 65, θα καταλήξουμε στους 221 μήνες. Αν διαιρέσουμε τους 221 μήνες δια 12 για να δούμε πόσα χρόνια, θα καταλήξουν στα 18. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο συμπολίτης μας ο οποίος έχει φύγει στα 63 θα είναι στην ίδια θέση, την ίδια μοίρα από πλευράς συνταξιοδοτικών απολαγών στα 80 του χρόνια. Από τα 63 μέχρι τα 80 κάποιοι έχουν ένα περιορισμένο, αριθμό χρόνων, ποιοτικών χρόνων στη ζωή τους, κύριε Υπουργέ. Γιατί στα 81 και έχουν έπειτα... Πάρει. Ναι. Έχουν πάρει τα χρήματα. Και δεν δέχομαι την λέξη πέναλτι που χρησιμοποιείται κατά κόρο. Είναι λαθασμένη. Δεν είναι πέναλτι. Ήταν όχι, και προσωρινό. Δεν είναι καθόλου πέναλτι. Ναι. Δεν είναι καθόλου πέναλτι και λυπούμε, αλλά για μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και θέλω ο καθένας να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Η εύκολη λύση θα ήταν το καταργούμε, πάρτε χρήματα που δεν έχουμε. Ναι. Αυτόματα θα έπρεπε να αυξήσουμε τις συνεισφορές ή τις εισφορές καλύτερα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα βάζαμε το Ταμείο σε μια πολύ πολύ δύσκολη θέση και πιθανόν να μην αντέχει αυτές τις εκροές και θα επαναλάβω όσο πιο έντονα μπορώ. Δεν αδικείται αυτός που φεύγει στα 63 σε σύγκριση με αυτόν που φεύγει στα 65 παρά όταν φτάσει να είναι 81 χρόνια. Γιατί δηλαδή δεν είναι αντιληπτό αυτό το απλό πράγμα. Φεύγω στα 63, πληρώνω με 2 χρόνια και μάλιστα δεν καταβάλω εισφορές από τα 63 στα 65. Ναι. Και μάλιστα η αγοραστική αξία των 26.000 στο παράδειγμα που έδωσα που πήρα, όταν θα φτάσω στα 80 που θα έφτανα στο ίδιο σημείο, θα είναι μισή. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι αυτός που παίρνει τα 63 μέχρι και να γίνει 81 χρονών κάνει έστω και ένα... Αδικείται. Όχι, αλλά ένας 70χρονος που σας ακούει τώρα και δέχομαι μηνύματα τώρα ότι πες τον κύριο Κούσο ότι 1000 ευρώ σύνταξη παίρνουν μόνο όσοι ήταν τυχεροί και δούλεψαν σε υψηλόβαθμες θέσεις. Να το κάνουμε με 100. Δεν είναι αυτό που συζητάμε. Ναι, τώρα σε έναν 70χρονο τι λέτε, περιμένετε 11 χρόνια να αποσβέσετε την αποκοπή. Ναι. Θα έχει πάρει τα... Ναι.
τα έχει πάρει. Είναι που δεν καταλαβαίνουν οι ακρότες μας. Η κλιμακωτή επιστροφή η οποία συζητεί το έχει παρέλθει. Μα αν τόσο κλιμακωτή επιστροφή, αυτό σημαίνει ότι αδικείται εκείνος που φεύγει στα 65. Η ουσία δεν είναι να παίρνουμε αναλογικά όλοι το ίδιο. Αναλόγως με τις εισφορές. Να το πούμε διαφορετικά, τότε, κυρία Δανελή. Ελπίζω να γίνω αντιληπτός. Έχω δύο άτομα που εργάζονται στην ίδια δουλειά, παίρνουν τον ίδιο μισθό και φτάνουν στα 63 ο ένας και φεύγει και ο άλλος φεύγει στα 65. Εκείνος που έφυγε στα 63 θα πληρώνεται δύο χρόνια με την σύνταξη. Ναι. Και για να μην συζητάμε αν είναι ψηλή, χαμηλή ή μέτρια, παίρνει 100 ευρώ σύνταξη για χάρη συζήτηση. Ναι. Εάν παίρνει 100 ευρώ σύνταξη, σημαίνει ότι θα πάρει στα δύο χρόνια 2.600 ευρώ που ο άλλος δεν θα τα πάρει. Θα αρχίσει να παίρνει την ίδια σύνταξη αυξημένη κατά 12% στα 65. Ναι. Σε αυτό συμφωνάμε. Ας πούμε ναι για χάρη τη συζήτηση. Όχι, ας πούμε ναι. Και θα πούμε ναι, είναι που πω. Ναι, κύριε Εδώ Υπουργέ. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Δύο άνθρωποι με την ίδια ηλικία γεννήθηκαν την ίδια μέρα, παίρνουν τον ίδιο μισθό, ακριβώς, και έχουν τις ίδιες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μάλιστα. Ο ένας επιλέγει να φύγει στα 63 και ο άλλος στα 65. Αυτός που φεύγει στα 63 ξεκινά να παίρνει σύνταξη ακριβώς στα 63. Και θα εισπράξει με το παράδειγμα των 100 ευρώ σύνταξη 2.600 ευρώ. Εάν ο άλλος που φεύγει στα 65 θα πάρει 112 ευρώ σύνταξη, 12% παραπάνω. Ναι. Αυτά τα 2.600 που υποφελήθηκε στα σύνταξη αυτός των 63 θα πρέπει να τα διαιρέσουμε με τα 12 ευρώ που είναι διαφορά της σύνταξης και θα καταλήξουμε στους 221 μήνες δια 12 που είναι ο χρόνος, θα καταλήξουμε σε 18 χρόνια. Μπορείτε λοιπόν να διαβεβαιώσετε, κύριε Υπουργέ, ότι μπορείτε να διαβεβαιώσετε για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την επόμενη δεκαετία ή 20ετία. Γνωρίζω ότι μπορεί να είναι κινήσεις για να σωθεί. Γι' αυτό και κάνουμε συνεχώς αναλογιστικές μελέτες και γι' αυτό θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι οποιαδήποτε απόφαση δεν θα επηρεάσει την βιωσιμότητα αυτού του ταμείου, το οποίο στηρίζει στο βαθμό που στηρίζει. Και δεν λέω με κανένα τρόπο, δεν λέω ότι είναι ικανοποιητικές οι συντάξεις, αλλά αυτές είναι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν είναι συντάξεις άλλου είδους. Γιατί υπάρχουν, λέω παράδειγμα, δημόσιοι υπαλλήλοι, οι οποίοι έχουν τη σύνταξή τους από το δημόσιο. Ναι. Εδώ μιλάμε για συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναλογικό σύστημα. Τι σημαίνει αναλογικό? Ότι πέραν από ένα ποσό ο καθένας λαμβάνει σύνταξη ανάλογα με τα όσα έχει προσφέρει. Και για να έρθω λοιπόν στο παράδειγμα μου, θα αδικηθεί εκείνος των 63 χρονών έναντι του άλλου των 65 όταν συμπληρώσει 80 χρόνια ζωής. Αν το κάνουμε διαφορετικά, θα αδικηθεί εκείνος των 65 και θα πει εκείνος τώρα των 65 που ναι, θέλουμε να καταργήσουμε το 12% να πει καλά, εγώ γιατί να μην υποφελούμε 12% περισσότερο. Γιατί λοιπόν έδωσε σε εκείνον των 63 χρόνων που έφυγε, που ήταν δίδυμος αδερφός, ναι, είχαμε την ίδια δουλειά περισσότερο από μένα. Αυτό είναι κατανοητό. Εσείς δέχεστε το επιχείρημα και μου το στέλνουν και σε μήνυμα. Είναι σκληρό να το λέμε. Ότι είναι φύση αδύνατο για κάποιους να φτάσουν στα 81 για να δουν τη στρέβλωση να διορθώνεται. Δεν υπάρχει στρέβλωση μέχρι τα 81, κυρία Δανή.
Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ναι. Αφού έχει πάρει τα ίδια λεφτά και αυτός που έχει φύγει στα 63 και αυτός που έχει φύγει στα 65. Γιατί υπάρχει στρέβλωση. Η στρέβλωση δημιουργείται μετά τα 80. Nice. Ποια είναι η δυσκολία να αντιληφθούμε αυτό το απλό παράδειγμα? Έχετε πείσει τους εταίρους γι' αυτό? Μα δεν είναι θέμα να πείσω τους εταίρους. Ξέρετε, τα μαθηματικά είναι μια άψευστη επιστήμη. Ένα και ένα πάντα θα κάνουν δύο. Δεν είναι όπως τη δικηγορική που ένα και ένα μπορεί να κάνει τέσσερα. Ναι. Εδώ είναι απλά μαθηματικά. Και σας έδωσα παραδείγματα για να σας πείσω. Ναι, δεν μας πείτε το ότι είναι όλοι αιωνόβοι για να πάρουν στο 81 επιστροφή. Κυρία Δαβιήρ, ακούγεται ψηλό ο στόχο των 81 ετών. Μα συγχωρείτε, γιατί παίρνετε αυτό το επιχείρημα το λανθασμένο? Σας εξηγώ ξανά. Ναι. Είναι κατανοητό, κύριε Υπουργέ. Είναι κατανοητό. Γιατί μου λέτε ότι πρέπει να κάνω κάτι πριν τα 80, αφού θα αδικήσω τον άλλο αν το κάνω πριν τα 80. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και θέλω να με καταλαβαίνετε. Ναι. Θέλω και οι συμπολίτες να μας καταλάβουν. Μακάρι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχε χρήματα για να δίναμε συντάξεις των 3.000 και των 4.000. Ευτυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πρέπει τουλάχιστον να διαφυλάξουμε αυτή την κατάκτηση του εργαζομένου να παίρνει έστω και μια μικρή συνταξή. Ναι. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει καθόλου συνταξή. Εάν λαϊκίζοντας αρχίζουμε να δίνουμε τα λεφτά του ταμείου χωρίς να σκεφτόμαστε την βιωσιμότητά του. Έχω καταλάβει το επιχείρημά σας, απλά σας μεταφέρω και τους προβληματισμούς στον ακροατό. Μα τους καταλαβαίνω. Ότι μετά τα 81 θα αδικούνται. Πριν τα 81 δεν αδικείται κανείς. Μπράβο. Η στρέβλωση λοιπόν θα γίνει στα 81. Όποιος, εγώ σαν λέω τώρα θεωρητικά, ότι κάποιος πέθανε πριν τα 80, μάλιστα, έχει κερδίσει κιόλας. Έχει κερδίσει γιατί προείσπραξε τη σύνταξη μέχρι τα 81. Εντάξει, είναι κάτω από διάφορες συνθήκες που προαφυπηρετεί κάποιος. Δεν είναι πάντα επειδή απλά το θέλει ή από... Εδώ μιλάμε, ξανά να το πω, για ένα αναλογικό συνταξιοδοτικό σύστημα όπου ο καθένας παίρνει ανάλογα με τι εισφορές έχει κάνει. Και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Γι' αυτό υπάρχουν συντάξεις των 380, των 600, των 800, των 1500. Διότι κάποιος έχει σφέρει πολύ περισσότερα από τον άλλο. Ποια είναι η πεμπτουσία αυτού του συστήματος? Ότι ανεξάρτητα αν έχεις συνεισφέρει πολύ πολύ χαμηλά ποσά, ναι, ξεκινάνε όλοι από την ίδια βάση και έπειτα από ένα σημείο και μετά είναι που ξεκινάει η διαφοροποίηση για να παίρνει ανάλογα με τις εισφορές. Δεν υπάρχει, υπάρχει κατώτατη σύνταξη την οποία λαμβάνουν όλοι ανεξάρτητα με την αναλογιστική προσέγγιση του θέματος. Οι επιστήμονες πάνε με το προσδόκιμο. Θα σας πω και κάτι άλλο για να μην λαϊκίζουμε. Ναι. Το πιο εύκολο πράγμα για μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι την παρούσα κυβέρνηση, για τον οποιονδήποτε υπουργό εργασίας, όχι για τον υποφαινόμενο, είναι να πει πάρτε. Πάρτε τα όλα. Ωραία. Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο που δεν θα έχουμε Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θέλετε να φτάσουμε στα σημεία που φτάσαμε δυστυχώς πριν μια δεκαετία όπου δεν είχαμε χρήματα και όπου πήγαμε εκτός αγορών? Μα πρέπει κάποτε να βλέπουμε την πραγματικότητα. Και αυτή η κυβέρνηση μέσα σε δυσκολότατες συνθήκες, μέσα από την καταστροφή του 2013, μέσα από τον κορονοϊό, μέσα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει εμπεδώσει ένα κοινωνικό κράτος. Και έχουμε επιδόματα, έχουμε συντάξεις, έχουμε φροντίσει να απαλύνουμε τα προβλήματα των πολιτών μας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Και δεν λέω ότι κάναμε τα πάντα και δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
Ναι. Εκείνο όμως το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, το κάνουμε. Αν ένας γονιός βλέπει το παιδί του να υποφέρει και χρειάζεται χρήματα και αυτός κρατάει στην τσέπη του 100 ευρώ, μπορεί να του δώσει μάξιμουμ 100 ευρώ, δεν μπορεί να του δώσει 110. Ναι. Αυτά κρατά. Αυτά έχει στην τσέπη του. Και λοιπόν, εμείς δίνουμε αυτά που έχουμε στην τσέπη. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερο, γιατί στο τέλος της ημέρας τα λεφτά ανήκουν στο λαό, ανήκουν στους συμπολίτες μας. Εμείς απλά τα διαχειριζόμαστε και πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά για να μην στερηθεί αυτός ο λαός, έστω και αυτά τα λίγα που παίρνει στην πλάτη. Μάλιστα. Προέχεις ασφαλώς η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα θέμα για το οποίο γίνανε πολλές φορές συζητήσεις, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς, και γι' αυτό, όπως έχω πει, κάνουμε συνεχώς αναλογιστικές μελέτες για να βεβαιωθούμε ότι δεν πρόκειται αυτό το ταμείο να έχει προβλήματα και να μπορεί να δίνει έστω και τις μικρές συντάξεις που κατορθώσαμε σαν κράτος από την δεκαετία του 60, του 67 συγκεκριμένα, να δημιουργήσουμε αυτό το ταμείο και να το συντηρήσουμε ούτως ώστε σήμερα να έχουμε ένα αποκούμπι. Γιατί προηγουμένως δεν υπήρχαν συντάξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και